θέλω να πες μου, τι θυμάσαι εσύ από το θείο σου Παντελή? Εγώ τον Παντελή πάντα τον θυμάμαι να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες στο σπίτι του, ενώ εγώ καθόμουν στη γιαγιά του με την οικογένεια, με τον μικρό του αδερφό, σιγοτραγουδώντας και ψιθυρίζοντας στίχους, μουσικές. Τον θυμάμαι να με λέει Φουρέιρα, εξαιτίας των μαλλιών μου. Έτσι με φώναζε. Τον θυμάμαι να γελάει πάντα. Ήταν πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Τον θυμάμαι να φοράει απλά ρούχα, να πηγαίνει στο προπό. Κάθε φορά που περνούσαμε από εκεί, χτύπουσαμε κόρνες, μας χαιρέταγε. Ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Εσύ είσαι η αρρώστια του Παντελή, έτσι? Ναι. Έτσι με αποκαλούσε. Τι θυμάσαι εσύ από το θείο του Παντελή, για πες μου. Ότι πηγαίναμε στο κέντρο εκεί που τραγουδούσε και με ανέβαζε στην πίστα και τραγουδάγαμε μαζί. Αλκοολικές νύχτες μακριά σου. Τα τραγούδια τα ήξερες? Ναι. Ναι. Τα ήξερα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Το είχα κάποτε μια αγάπη. Γιατί να θέλω πάλι το φιλί. Να το. Γιατί όταν νιώθω ελεύθερος νομίζω ότι θα πεθάνω. Γιατί όταν δεν ξέρω που περνάς. Όταν με πρωτοείδες εμένα, πριν από αρκετό καιρό, ναι. Τι ήρθες και μου είπες? Να μην ξεχάσεις ποτέ τον Παντελή. Μόνο ο Παντέλος, ρε. Ονειρώσω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Χαμογελάσαμε, σκάσαμε ένα χαμόγελο, γιατί βλέπεις ότι είναι σαν να είναι συνέχεια. Βλέπεις το ντοκουμέντο αυτό, που πού το βρήκαμε, Ρουλά? Μας το έδωσε η οικογένεια του Λεωνίδα, η μητέρα του. Που το είχε τραβήξει, από το κινητό της. Περήφανη. Είχε τραβήξει περήφανα το παιδί και μάλιστα μου περιέγραφε και μου έλεγε πολύ, με κοίταγαν περίεργα που πήγαινε το μικρό παιδί μέσα στο